Τελικά η τεράστια γλάστρα, βάρο 350 κιλών, την οποία είχε βάλει ο Δήμο τη Πάτρα στον πεζόδρομο τη Ριγαφεραίου κοντά στην Ερμού, βρέθηκε σε άλλο σημείο. Και ενώ όλοι την έψαχναν και αναζητούσαν τον κλέφτη, και ενώ είχαν κυκλοφορήσει και βίντεο με το γερανό Παπαγαλάκη να σηκώνει την τεράστια στρογγυλή μεταλλική ζαρτινιέρα, την εντοπίσαμε σε άλλο σημείο τη Ριγαφεραίου. Και συγκεκριμένα έξω από το κατάστημα Μπίρ Μπαρκιού, κοντά στον ηρώνα ο Αγίου Ανδρέου. Το πώ και το γιατί βρέθηκε εκεί παραμένει άγνωστο. Πάντω ο Δήμο δεν γνώριζε το παραμικρό για τη μεταφορά τη γλάστρα, αφού προχθέ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση και κατήγγειλε κλοπή. Το τι θα γίνει με τη γλάστρα παραμένει άγνωστο. Αν δηλαδή θα παραμείνει εκεί ή θα μεταφερθεί εκ νέου στην αρχική τη θέση. Ευτυχώ πάντω δεν κατέληξε σε κάποιο χιτήριο για να βγάλουν χρήματα οι περιβόητοι κυνηγοί μετάλλων.